διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Γεγονότα και μορφές της ιστορίας. Επιμέλεια παρουσίαση, Πολυξένη Λυκίδου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, καλή σας μέρα. Σήμερα θα σας μιλήσω για το Δημόκριτο, ο οποίος είχε γεννηθεί το 460 και πέθανε το 350 π.Χ. Γεννήθηκε στα Άβδυρα της Θράκης και από πολύ νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε τελείως στη φιλοσοφία, παραμελώντας κάθε άλλη υπόθεση της πεζής, μπορούμε να πούμε, και μέτρας καθημερινής πραγματικότητας. Ο πατέρας του Δημόκριτου ήταν μεγαλέμπορος και όταν πέθανε άφησε στο Δημόκριτο μία περιουσία 100 ταλάντων, ποσό βέβαια τεράστιο για την εποχή. Ο Δημόκριτος αμέσως χρησιμοποίησε αυτή την κληρονομιά για να κάνει ένα μεγάλο και πολύχρονο ταξίδι σε όλον τον γνωστό κόσμο, αναζητώντας τη γνώση, τη σοφία και τα αξιοθέατα. Αξιοθέατα σημαίνει αυτά που είναι άξια να θεαθούν, όπου και αν βρίσκονται. Με σκοπό βέβαια τη θεωρία και τη σύνθεση κοσμοθεωρίας. Για πολλά χρόνια ταξίδεψε από την Αίγυπτο ως την Αιθιοπία, στη Μικρά Ασία, στη Βαβυλώνα, στην Περσία και στην Ινδία. Ο Δημόκριτος ήταν ένας ενθουσιώδης διανοούμενος, εξαιρετικά φιλομαθής και πολυμαθής. Αφοσιωμένος, τίμιος και ευσυνείδητος, περιπετειώδης, που ήθελε να γνωρίσει τα πάντα κατηδίαν, να τα ατενίσει δηλαδή με τα ίδια του τα μάτια. Δεν είχε καμία προκατάληψη, δογματισμό, σοβινισμό, παροπηδισμό. Ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση της αλήθειας. Δεν ήθελε να περιορίζεται από κανένα όριο ή σύνορο, γεωγραφικό ή άλλο. Η πατρίδα του σόφρονος ανθρώπου είναι ο κόσμος, έλεγε, και ήταν κοσμοπολίτης, πολίτης του κόσμου, ταξιδευτής, οικουμενικός σοφός. Πιο σημαντική είναι η κατάκτηση μιας αλήθειας από την κατάκτηση ενός θρόνου, έλεγε, δείχνοντας την περιφρόνησή του για τα αξιώματα και την εξουσία. Από ταπεινότητα η υπερηφάνεια αρνήθηκε να ιδρύσει μια σχολή, να προκαλέσει συζητήσεις, να προωθήσει τις θεωρίες του όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι φιλόσοφοι. Ξόδεψε όλη του την περιουσία στο κυνήγι της γνώσης και στα ταξίδια και ακόμα και όταν έφτασε στο σημείο να μην έχει καθόλου χρήματα, αντί να επωφεληθεί από την τεράστια παιδεία του και να ιδρύσει σχολή, όταν εγκαταστάθηκε τελικά στην Αθήνα για κάποια χρόνια, περιόρισε στο ελάχιστο όλες τις ανάγκες του, έζησε σχεδόν τελείως απομονωμένος, χωρίς να συμμετέχει στους φιλοσοφικούς κύκλους και στην αγορά και αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη συγγραφική, στο στοχασμό και στην έρευνα. Ίσως ήταν ο πρώτος πανεπιστήμονας σοφός. Από τον Διογέννη Λαέρτιο μαθαίνουμε ότι ο Δημόκριτος έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα φιλοσοφίας, αστρονομίας, ιατρικής, μαθηματικών, φυσικής, ψυχοθεραπείας, ανατομίας, λογοτεχνίας, αισθητικής τεχνολογίας, ηθικής, ανθρωπολογίας και άλλα πολλά. Δυστυχώς όμως δεν διασώζεται κανένα από αυτά. Ήταν αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος στοχαστής της αρχαίας Ελλάδας, ανώτερος ακόμα και του Αριστοτέλη ή του Πλάτωνα, με μια σοφία ξεχωριστή και σπάνια, με μεγάλο ταλέντο στο λόγο, που όμως ήταν πάντα γλαφυρός και μετρημένος και με ιδιαίτερα ψυχικά χαρίσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διασωθεί για το Δημόκριτο, μονάχα μία φορά αποφάσισε να εμφανιστεί στο κοινό, όταν επέστρεψε γέροντας πια στα Άβδυρα, για να διαβάσει στους συμπολίτες του ένα εξαιρετικό έργο του, ο Μέγας Διάκοσμος, και δεν ξέρουμε αν πρόκειται για το έργο του Λεύκηπου που αποδίδεται μεταξύ άλλων και στο Δημόκριτο ή αν πρόκειται για έργο με τον ίδιο τίτλο ή μια σύμπτυξη των γνώσεων των δύο σοφών. Υποτίθεται ότι το έργο αυτό ήταν το απάνθισμα όλης της σοφίας του
και όποιος τον άκουσε να το διαβάζει έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Λέγεται ότι οι πολίτες των Αυδείρων αποφάσισαν να τον ανταμείψουν και έκαναν έρανο και του έδωσαν πίσω το ποσό των 100 ταλάντων της περιουσίας του που την είχε εξοδέψει για να αποκτήσει αυτές τις θαυμαστές γνώσεις. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να μιμηθούν οι σύγχρονοι άνθρωποι ανταμείβοντας τους σκόπους των σοφών διανοουμένων. Οι κάτοικοι των Αυδείρων σε όλη την αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν μωροί και γελοί. Ο Δημόκρητος ακολούθησε τις διδαχές του δασκάλου του Λεύκηπου και όπως εκείνος έφτασε στις ηλιστικές θεωρίες του ξεκινώντας από τις ιδεαλιστικές αντιλήψεις του Παρμενίδη. Όπως και ο Παρμενίδης, αρνήθηκε και ο Δημόκρητος τις αισθήσεις ως ικανά όργανα γνώσης και κατέληξε ότι οι αισθήσεις μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε μόνο τις δευτερεύουσες ιδιότητες των πραγμάτων, δηλαδή το σχήμα, το χρώμα, τη γεύση, τη θερμοκρασία και άλλα. Μας δίνουν μια μικρή άποψη της πραγματικότητας, αλλά η αλήθεια μας διαφεύγει τελείως. Τα άτομα και οι σχέσεις τους και οι συνδυασμοί των σχέσεών τους αποτελούν τη μοναδική πραγματικότητα του σύμπαντος. Η αλήθεια συνίσταται στην αναγκαιότητα που είναι ακατανόητη για μας. Τα πάντα αποτελούνται από τα άτομα. Τα άτομα είναι αιώνια. Ούτε πεθαίνουν, ούτε γεννιούνται ποτέ καινούργια άτομα. Εκείνο που αλλάζει είναι μόνο οι ενώσεις των ατόμων και οι σχέσεις τους. Δεν αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα των πάντων και γι' αυτό εφευρίσκουμε την έννοια του τυχαίου από την άγνοιά μας για την αναγκαιότητα που υπαγορεύει όλες τις αλλαγές. Όλα γίνονται για κάποιον αναγκαίο λόγο. Ο άνθρωπος αποτελείται επίσης από άτομα. Ο άνθρωπος έχει όντως μία ψυχή, η οποία είναι φτιαγμένη από διαφορετική ύλη, ευγενέστερη. Κατά τη γνώμη αρκετών, οι θεωρίες του Δημόκρητου για τα άτομα είναι αρκετά συσκοτισμένες και δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι εννοούσε τα σωματίδια που ονομάστηκαν από τους επιστήμονες άτομα προς τιμήν του. Σαφώς πρέπει να σχετίζονται άμεσα με αυτά, αλλά διαφαίνεται ότι με την ατομική θεωρία ο Δημόκρητος εννοούσε πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν θα τα μάθουμε ποτέ, όπως το θέλησαν οι εχθροί της γνώσης. Ο σοφός Δημόκρητος έλεγε πως ο άνθρωπος πρέπει να αρκεστεί στη μέτρια ευτυχία που του επιτρέπει η τόσο στενή εξάρτησή του από την ύλη. Οι αισθήσεις δεν το βοηθούν καθόλου, διότι δεν του είναι χρήσιμες παρά μόνο για να παρατηρεί ένα μικρό μέρος του κόσμου και όχι για να κατανοήσει τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν περιορισμένοι από τις αισθήσεις μας. Το καλό και το κακό υπάρχουν μόνο μέσα στον άνθρωπο και όχι έξω του. Ο σοφός άνθρωπος πρέπει να ξεχωρίζει το κακό μέσα στους ανθρώπους και να το αποφεύγει. Το καλό πρέπει να το βρει μέσα του και όχι να το περιμένει από τον έξω κόσμο. Αν ο άνθρωπος θέλει την γαλήνη, πρέπει να ζήσει μια ζωή τακτική, με ολιγάρκεια, χωρίς πολλές προσδοκίες, με στοχασμό και με αγάπη προς τους άλλους. Αν αναζητεί τη γνώση και την αλήθεια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να περάσει από πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες και βάσανα και μοναξιά και μεγάλες θυσίες με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο Κλήμης Αλεξανδρεύς παραθέτει το εξής απόσπασμα ως προερχόμενο από το Δημόκρητο. «Εγώ λοιπόν, λέει, περιπλανήθηκα σε περισσότερους τόπους της γης από τους ανθρώπους της εποχής μου, ερευνώντας τα πιο μακρινά μέρη και γνώρισα πάρα πολλές χώρες και κλίματα και άκουσα πάρα πολλούς μορφωμένους ανθρώπους. Αλλά στη σύνθεση σχημάτων που συνοδεύονται από απόδειξη, κανείς ως τώρα δεν με ξεπέρασε, ούτε ακόμη και αυτοί από τους Αιγυπτίους που ονομάζονται αρπεδονάπτες. Μαζί και με την παραμονή μου σε αυτούς έζησα συνολικά 8 χρόνια σε ξένη χώρα». Και συνεχίζει ότι ήρθον γάρις Αθήνα και ούστης με έγνοκεν. Ήλθα δηλαδή στην Αθήνα και καλής δεν με γνώρισε. Και ο Κικέρον και ο Διογέννης ο Λαέρτιος μας λένε ότι επειδή ο Δημόκρητος καταφρονούσε τη δόξα, δεν έπραξε τίποτα απολύτως για να γίνει γνωστός στην Αθήνα.
Προσθέτουν επίσης ότι αυτός ήξερε μεν τον Σωκράτη, αλλά ο Σωκράτης ουδεμία γνώση είχε περί αυτού. Ο Απολλόδωρος, ο Κιζικινός, μαρτυρεί ότι ο Δημόκριτος είχε γνωριστεί με τον Πυθαγόριο φιλόσοφο Φιλόλαο. Ο Θράσιλος μας δίνει την πληροφορία ότι ο Δημόκριτος είχε μελετήσει με μεγάλη αφοσίωση τα μαθηματικά συγγράμματα των Πυθαγορείων. Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι ένα από τα πολλά συγγράμματα του είχε τον τίτλο Πυθαγόρης, αλλά κανείς δεν ξέρει τι έγραφε ο Δημόκριτος σε αυτό. Όταν ολοκλήρωσε ο Δημόκριτος τις περιηγήσεις του, επέστρεψε στην πατρίδα του Σταύδυρα και εκεί οι συμπολίτες του, πολύ πριν ακούσουν την ανάγνωση του Μέγας Διάκοσμος, τον έβλεπαν ως αξιοπερίεργο πλάσμα. Τον θεωρούσαν άρρωστο και πειραγμένο στο μυαλό ή μανιακό. Στις Ιπποκρατικές επιστολές διαφαίνεται ότι οι Αυδηρίτες έστειλαν μία επιστολή στο φημισμένο γιατρό Ιπποκράτη, τον πατέρα της ιατρικής επιστήμης, παρακαλώντας τον να έρθει στα Άβδυρα για να θεραπεύσει το Δημόκριτο που έπασχε από μανία. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή του Δημόκριτου είναι εξαιρετικά λιγοστές και αμφιλεγόμενες. Και έτσι αυτό το κείμενο αυτής της παράξενης επιστολής προς τον Ιπποκράτη είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Η Βουλή και ο Δήμος των Αυδηρητών στέλνει τους χαιρετισμούς στην εις τον Ιπποκράτη. Αυτός ο Δημόκριτος έχει περιπέσει εις νόσον ένεκα της κατεχούσης αυτών υπερβολικής σοφίας, δηλαδή αφού εξέχασε τα πάντα και πρώτα απ' όλα τον ίδιον τον εαυτό του μένει άγρυπνος και την ημέρα και τη νύχτα. Περνά δε διαρκώς τον βίο του γελών εξαφορμής ασήμαντων αλλά και σημαντικών πραγμάτων και φαντάζεται ότι όλη η ζωή δεν αξίζει τίποτε. Κάμνει δε αυτός ο άνθρωπος και αναζητήσεις δια τα εις τον άδε συμβαίνοντα και τα περιγράφει. Λέγει ακόμη ότι ολοκλήρωσε ο περιβάλλον τη γη, αΐρ είναι γεμάτος από είδωλα, δηλαδή από ολογραφικά ομοιώματα εκπεμπόμενα από τα αντικείμενα και τα όντα. Και με μεγάλη προσοχή ακροάται τα σφωνάς των πτηνών και πολύ συχνά ξηκώνεται τη νύχτα μόνος στην ησυχία και συμπεριφέρεται ως αν να ψάλει άσματα και λέγει ότι ο νους του περιτρέχει εις το χωρίς πέραν διάστημα. Η παράδοση λέει ότι ο Ιπποκράτης, περνώντας από τα Άβδυρα, επισκέφθηκε τον μεγάλο φιλόσοφο, τον βρήκε απόλυτα υγιή και διαβεβαίωσε τους συμπολίτες του ότι δεν έπρεπε να ανησυχούν για την υγεία του και ότι κανέναν κίνδυνο δεν διέτρεχαν από αυτόν. Σε μια επιστολή του Ιπποκράτη προς το φίλο του Δαμάγητο στη Ρόδο, ο Ιπποκράτης περιγράφει το μέρος στο οποίο έμενε και εργαζόταν ο Δημόκριτος, καθώς και το τι έκανε εκεί. Μάλλον περίγραφα αυτό που είδα από μακριά, καθώς πήγαινε για να τον συναντήσει. Έξω από την πόλη υπήρχε σε μεγάλο ύψος ένας λόφος, σκιασμένος από ψηλές λεύκες με πυκνό φύλωμα. Από εκεί υπήρχε η θέα των εγκαταστάσεων, στις οποίες έμενε ο Δημόκριτος, και ο ίδιος ο Δημόκριτος καθόταν κάτω από ένα χαμηλό και πυκνό φυλοπλάτανο. Φορούσε ένδυμα χονδρό και άφηνε ελεύθερα τα χέρια του από τους ώμους. Ήταν μόνος του με απεριποίητο το πρόσωπό του, καθισμένος σε ένα λίθινο θρόνο, πολύ οχρός στην όψη και πολύ αδυνατισμένος, με ακούρευτο γένι. Παράπλευρα από τα δεξιά του έτρεχε διάμεσο της κατοφέρειας του λόφου ένα ριάκι με νερό με ήρεμο κελάρισμα. Πέρα από το λόφο, σε κάποιο ψηλότερο μέρος, υπήρχε κάποιο τέμενος αφιερωμένο μάλλον στις νύμφες, το οποίο ήταν στεγασμένο από αμπέλους που είχαν φυτρώσει μόνοι τους. Αυτός δε είχε πάνω στα γόνατά του με μεγάλη ευκοσμία ένα βιβλίο και ήταν τοποθετημένα και από τα δύο μέρη γύρω του και άλλα πολλά βιβλία. Είχε δε σωρευτεί εκεί δίπλα του μεγάλος αριθμός ζώων, τα οποία είχαν υποστεί ανατομία εξ ολοκλήρου. Αυτός δε άλλοτε με βιαστικό ρυθμό παραδιδόταν εις τον αγράφη, άλλοτε έπεφτε σε κατάσταση ηρεμίας, συγκρατώντας τον εαυτό του εις ακινησίαν και βυθιζόμενος εις εσωτερικές σκέψεις. Έπειτα δε από λίγο χρόνο, αφού έκανε αυτά, σηκωνόταν και περπατούσε και εξέταζε τα σπλάχνα των ζώων. Έπειτα, αφού τα τοποθετούσε στη θέση τους, ερχόταν στο λίθινο θρόνο, καθόταν και συνέχιζε να γράφει. Είναι αλήθεια ότι ο Δημόκριτος αντίκριζε τα πάντα με γέλιο, σε αντίθεση με το πιο θλιμμένο Ηράκλητο. Ο Στοβέος μας αναφέρει ότι αντί να οργίζονται οι σοφοί, κατελαμβάνονται ο μεν Ηράκλητος από δάκρυα, ο δε Δημόκριτος από γέλωτα.
Ο Σουίδας αναφέρει ότι ο μεγάλος λυρικός ποιητής Διαγόρας Ομίλιος υπήρξε δούλος και ο Δημόκριτος διέγνωσε την ευφυΐα του και τον αγόρασε με το ποσό των 10.000 δραχμών και έπειτα του έδωσε την ελευθερία του και τον έκανε μαθητή του. Αργότερα ο Διαγόρας έγινε ποιητής και πήγε στην Αθήνα, αλλά εκεί, συζητώντας τα πράγματα που έμαθε από τον Δημόκριτο, συνελήφθη για αθεϊσμό και καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά κατάφερε να διαφύγει και δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Αθήνα. Από την ύστερη αρχαιότητα ακόμη, συζητείται και ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους το ότι ο Πλάτωνας, ο οποίος είχε συζητήσει επανειλημμένα τις διδασκαλίες του Αυδηρίτη Πρωταγόρα και όλων των προγενέστερων φιλοσόφων, δεν αναφέρει πουθενά ούτε μία λέξη για τον Δημόκριτο. Ο Διογένης Λαέρτιος όμως μας δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες. Ο Αριστόξενος στα ιστορικά του υπομνήματα λέει ότι ο Πλάτωνας θέλησε να κάψει όσα συγγράμματα του Δημόκριτου είχε μπορέσει να συγκεντρώσει. Όμως οι Πυθαγόροι φιλόσοφοι Αμίλκας και Κλινίας τον εμπόδισαν, λέγοντάς το ότι από αυτό δεν θα προκύψει κανένα αποτέλεσμα, διότι τα βιβλία ήδη πλέον βρισκόντουσαν στα χέρια πολλών. Άλλη απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το ότι ο Πλάτων, αν και είχε αναφέρει όλους τους αρχαίους φιλοσόφους, δεν αναφέρει σε κανένα συγγραμμάτο το Δημόκριτο, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες θα έπρεπε να φέρει κάποια αντίρρηση στις διδασκαλίες του. Είναι προφανές ότι ο Πλάτων γνώριζε ότι θα έπρεπε να κάνει πολεμική εναντίον του Αρίστου εκ των φιλοσόφων. Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, ο μαθητής του Αριστοτέλη συζητά πολύ συχνά στα συγγράμματά του τις διδασκαλίες του Δημόκριτου και εκφράζεται με μεγάλο σεβασμό για αυτές. Ακόμη και ο μισάνθρωπος Τίμωνας μνημονεύει τον Δημόκριτο σε ένα δύστιχο. Μεταξύ των πρώτων ανέγνωσε και τον Δημόκριτο με την υπερβολική του σοφία, τον βασιλέα των λόγων, συζητεί εξαίσιο με διφορούμενα επιχειρήματα. Λέγοντας διφορούμενα επιχειρήματα και ονομάζοντας το Δημόκριτο Αμφίνων Λεσχίνα, αναφέρεται στην κωδική γλώσσα την οποία, όπως και όλοι οι φιλόσοφοι, έτσι και ο Δημόκριτος τη χρησιμοποιούσε σε πολλά γραπτά του όταν ήθελε να μιλήσει για τα μεγάλα μυστικά του κόσμου. Είναι κατά την αρχαιότητα λεγόμενη αλληγορία από τα άλλο και αγορεύω, δηλαδή όταν άλλα λέω και άλλα εννοώ. Είναι μάλλον βέβαιο ότι τελικά ο Πλάτωνας έκαψε τα συγγράμματα του Δημόκριτου που είχε συγκεντρώσει. Οι Πυθαγόροι δεν θα μπορούσαν να τον εμποδίζουν βέβαια κάθε μέρα και το ίδιο έκαναν και όλοι όσοι δεν ήθελαν να διαδοθούν αυτές οι παράξενες νέες θεωρίες που αναιρούσαν τόσα πολλά πράγματα που πολλοί άνθρωποι τα θεωρούσαν πολύτιμες και μεγάλες αλήθειες. Ανάμεσα σε αυτές τις θεωρίες όμως, στα συγγράμματα του Δημόκριτου υπήρχαν και πολλά μυστικά και αποκαλύψεις που οι μυστικιστές της εποχής δεν ήθελαν καθόλου να φανερώνονται στο φως της ημέρας με τη μορφή βιβλίου που μπορούσε να πέσει στα χέρια του καθενός. Όταν ένα αρχαίο σύγγραμμα διασώζεται, όσο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότεροι μελετητές και συγγραφείς το παίρνουν στα χέρια τους και αναφέρονται σε αυτό στα δικά τους συγγράμματα ή το επανεκδίδουν. Όσο περισσότερες αναφορές αποσπασμάτων βρίσκουμε σε άλλους συγγραφείς μέσα στα χρόνια και στους αιώνες που ακολουθούν, τόσο περισσότερο χρόνο διασώθηκε το σύγγραμμα ή ένα κομμάτι του. Έτσι είναι φανερό ότι τα συγγράμματα του Δημόκριτου δεν διασώθηκαν από την αρχαιότητα ακόμη, αφού αποσπάσματά τους παραθέτει σχεδόν αποκλειστικά ο Αριστοτέλης, του οποίου η τεράστια και θαυμαστή βιβλιοθήκη επίσης αγνοείται, και 5-6 μεταγενέστεροι φιλόσοφοι, οι οποίοι και είχαν μόνο αποσπάσματα που προέρχονται συνήθως από αναφορές των μαθητών του Αριστοτέλη. Και ξέρουμε ότι με το ζόρι κάποια συγγράμματα έφτασαν μέχρι την εποχή του Σουίδα, του Καλίμαχου και του Θρασίλου. Οι θειασότες της θρησκευτικής και μυστικιστικής επικράτειας των εποχών είχαν κάθε λόγο να εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης αυτή την πρωτόγνωρη επιστημονική θεώρηση των πάντων που διέδιδε το υλιστικό έργο του Δημόκριτου, όπως είχαν κάθε λόγο να εξαφανίσουν ακόμη και τη μνήμη για το μεγάλο φιλόσοφο, αποθαρρύνοντας τους πάντες να γράψουν για το βίο και τα έργα του. Ακόμη και απλά τους τίτλους των έργων του Δημόκριτου τους γνωρίζουμε μόνο και μόνο επειδή τους αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος και ο Καλίμαχος. Οι τίτλοι είναι πάρα πολλοί και θα παραθέσω έτσι εδώ μερικούς για να φανεί πόσο σημαντικά πρωτόγνωρα και παράξενα βιβλία ήταν.
μέγας διάκοσμος, μικρός διάκοσμος, κοσμογραφία, περί των πλανητών, περί σαρκός, περί νου, περί αισθήσεων, περί ειδόλων, περί το εν άδει, περί χρόων και άλλα. Από όλα αυτά τα έργα που τους τίτλους τους μόνο γνωρίζουμε, αλλά και από όλα εκείνα που δεν γνωρίζουμε ούτε τους τίτλους τους, διασώζονται αποσπάσματα από συφορές που γεμίζουν όλο και όλο καμιά δεκαριά σελίδες ενός βιβλίου. Και για να καταλάβει ο αναγνώστης για τι είδους πράγματα μιλάμε εδώ, είδε το μόνο διασωθέν κομματάκι από το ογκώδες έργο του Δημόκριτου με τίτλο «Περί το εν άδει», το οποίο παραθέτει ο Πρόκλος. Ο Δημόκριτος εξηγεί κατά τον ακόλουθο τρόπο πως ο αποθανόν δίνεται να επανέλθει στη ζωή. Ο θάνατος δεν ήταν έκρωσης, όπως φαίνεται, ολοκλήρου της ζωής του σώματος, αλλά μια χαλάρωση της ζωής, ίσως ένεκα κάποιου κτυπήματος ή τραύματος. Οι δεσμοί όμως της ζωής, οι υπάρχοντες γύρω από τον μυελόν, έμεναν στερεώς ριζωμένοι και η καρδία είχε ενυπάρχοντα εις το βάθος της του σπινθήρα της ζωής. Και εφόσον είχαν παραμείνει αυτά τα ζωτικά στοιχεία, ανέκτησε ο αποθανόν την εσβησμένη ζωή του, αφού έγινε κατάλληλος για να καταστεί εμψυχωμένη ύπαρξης. Και το μικρό απόσπασμα που έχουμε από το έργο «Περί ιδεών», όπως το αναφέρει ο Σέξτος ο Εμπερικός, που και αυτός κατέχει μόνο το απόσπασμα. Ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει ότι βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από την πραγματικότητα. Οι σκέψεις τις οποίες αναπτύξαμε αποδεικνύουν καθαρά ότι καμία πραγματικά αληθινή γνώση δεν έχουμε για κανένα πράγμα, αλλά στον καθένα από τους ανθρώπους οι δοξασίες τις οποίες σχηματίζει προέρχονται από το ρεύμα των ατόμων και των ειδόλων τα οποία εκπέμπουν τα πράγματα, το οποίον προσπίπτει σε αυτούς. Είναι απρόσιτη η γνώση που φανερώνει τι είναι κατά την αληθινή πραγματικότητα το κάθε πράγμα. Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει: «Ο Δημόκριτος εκπαίδευε τον εαυτό του. Λέει ο Αντισθένης με πολλούς τρόπους και με μέσα τέτοια ώστε να εξετάζει τις εντυπώσεις των αισθήσεων. Γι' αυτό και πολλές φορές έμενε σε απόλυτη απομόνωση και σύχναζε σε σκοτεινούς τύμβους». Ο Άουλους Τζιλάιους αναφέρει: «Έχει καταγραφεί ότι ο Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος, ένας άνδρας άξιος σεβασμού, πιο πολύ από κάθε άλλον άνθρωπο που περπάτησε στη γη, άνθρωπος πολύ μεγάλης μάθησης και σοφίας, με τη θέλησή του στέρισε από τον εαυτό του την όραση και αυτοτυφλώθηκε, διότι πίστευε ότι οι σκέψεις και οι συλλογισμοί του νου, όταν εξέταζε τους νόμους της φύσης, θα ήταν πιο ζωηρή και ακριβής αν μπορούσε να τους ελευθερώσει από τα δεσμευτικά θέλγητρα της όρασης και από τις περισπάσεις που επέφεραν τα μάτια. Την πράξη του αυτή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εύκολα και ανώδυνα τύφλωσε τον εαυτό του με μια ευφυή επινόηση, την περιγράφει ο ποιητής Λαβέριος. Ο Δημόκριτος, ο σοφός των Αυδείρων, μία σπίδα έστησε για να αντικρίσει τον ήλιο την ανατολή του ήλιου, να καταστρέψει την όρασή του από του μπρούτζου τη λάμψη, και έτσι με τις ακτίνες του ήλιου κατέστρεψε τα μάτια του». Φυσικά ο Δημόκριτος, συχνάζοντας σε σκοτεινούς τύμβους και κοιτώντας κάτωπτρα που καθρέφτιζαν τον ήλιο, δεν τυφλωνόταν μόνιμα αλλά προσωρινά, για να πετύχει την αποδέσμευση από την αίσθηση της όρασης για λίγο καιρό, ώστε να πειραματιστεί με την πραγματικότητα και να αποδεσμεύσει το νου από τη συνεχή παρατήρηση του ορατού κόσμου. Τόσο αφοσιωμένος ήταν στην αναζήτηση της αλήθειας. Ο Δημόκριτος έβλεπε φάσματα, είδωλα, μέσα στο σκοτάδι των τύβων και συχνά υπέφερε από οπτικές παρεστήσεις, ενώ ανάμεσα σε αυτές έβλεπε μελλοντικά γεγονότα τα οποία πλέον μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια. Επίσης πίστευε ότι τα οράματα που βλέπει ο άνθρωπος στον ύπνο του έχουν εξωτερική προέλευση και έλεγε ότι τα όνειρα είναι λιγότερο αξιόπιστα το φθινόπωρο εξαιτίας των διαταραχών στον αέρα εκείνη την εποχή. Έλεγε επίσης ότι αυτά που οι άνθρωποι ονομάζουν θεούς δεν είναι παρά είδωλα, περιπλανόμενα φαντάσματα, διοράματα που εκπέμποντας από τη φύση. Ο Δημόκριτος μιλούσε για φασματικά κατροπτρικά σιμουλάκρα.
όταν τον κατηγορούσαν με όλων των ειδών τις συκοφαντίες, οι ζηλόφθονοι και μυσαλόδοξοι άνθρωποι της εποχής του, έλεγε: «Ο αγαθός άνθρωπος δεν δίνει καμία σημασία στις κατηγορίες εναντίον του που προέρχονται από φαύλους. Με μεγάλη δυσκολία έρχονται προς εμάς τα αγαθά κατόπιν επιμόνου αναζητήσεών τους, ενώ τα κακά μας έρχονται εύκολα και χωρίς να τα επιζητήσουμε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ενός θεϊκού νου να απασχολεί κανείς τη σκέψη του πάντοτε με κάτι το ευγενικό». Ο Δημόκριτος, εφαρμόζοντας ο ίδιος ό,τι θεωρίες του για την υγιεινή ζωή, έζησε μέχρι τα βαθιά του γεράματα στην ηλικία των 110 ετών. Μια μέρα κατάλαβε ότι θα πεθάνει και το είπε στην αδερφή του, αλλά εκείνη του είπε ότι αν πέθαινε, αυτό θα την εμπόδιζε να συμμετάσχει στον εορτασμό των θεσμοφοριών, γιατί θα έπρεπε να πενθήσει. Ο Δημόκριτος είπε ότι θα αναβάλει το θάνατό του για να μπορέσει εκείνη να συμμετάσχει στους πολυήμερους εορτασμούς, αλλά την παρακάλεσε να του φέρει λίγο μέλι κάθε πρωί. Έτσι, βάζοντας λίγο μέλι κάθε πρωί στα ρουθούνια του και εισπνέοντας το άρωμά του, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι το τέλος των εορτών, ώσπου επέστρεψε η αδερφή του που δεν ήθελε να πενθήσει και να χάσει το πανηγύρι. Και τότε ο Δημόκριτος είπε γελώντας: «Λοιπόν, τώρα μπορώ να φύγω. Σας χαιρετώ». Αυτά και για το Δημόκριτο. Ίσως πολλά να μην τα γνωρίζαμε. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να αποκτήσουμε έτσι και μια γνώση για το Δημόκριτο, αυτό το φιλόσοφο, τον τόσο σπουδαίο φιλόσοφο και άνθρωπο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.